Στις 31 Οκτωβρίου αναμένεται να έρθει το θέμα της ΔΕΗ για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σε μια συνεδρία που θα είναι αφιερωμένη μόνο σε δημοτική επιχείρηση. Ένα αίτημα το οποίο έχει τεθεί από πολλές παρατάξεις αρκετές φορές. Την ημερομηνία ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Παπαδιώτης, στην εκτός ημερήσιας διάταξης ενημέρωση, ενώ το Σώμα αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου στις 20 Οκτωβρίου, καθώς στις συνεδρίες της Τρίτης υπήρχε μόνο ένα θέμα και δεν υπήρξαν εκτός ημερήσιας διάταξης τοποθετήσεις εξαιτίας και της απουσίας του Δημάρχου, που ήταν στη συνεδρία της ΠΕΔ, στην οποία βρισκόταν ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουγκλής. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε σχεδόν ομόφωνα, καταψήφισε μόνο ο κ. Μαλάμος, την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τη διάθεση του ποσού των 66.500 ευρώ, ώστε να στολιστεί η πόλη την περίοδο των Χριστουγέννων. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κ. Νίκος Γκόλας, ανέδειξε τη σημασία αυτού του στολισμού, ειδικά την περίοδο εκείνη που τα Γιάννενα δέχονται εκατοντάδες επισκέπτες. Ωστόσο, και παρά την ομοφωνία, υπήρξαν αντιρρήσεις από πολλούς που άλλοι αναφέρθηκαν στο μεγάλο ποσό και άλλοι ζήτησαν να μάθουν γιατί στολίζονται μόνο τα Γιάννενα και κάποια δημοτικά διαμερίσματα, ενώ άλλες περιοχές μένουν στο σκοτάδι. Ο αντιδήμαρχος κ. Δίνης, μάλιστα, έδωσε και μια προειδοποίηση, λέγοντας πως είναι η τελευταία φορά που ψηφίζουν για προμήθεια στολιδιών. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού και ποιότητας ζωής, Νίκος Γκόλας, ανέφερε ότι ο νέος εξοπλισμός που θα προμηθευτεί ο Δήμος θα είναι τεχνολογίας LED, όχι μόνο για εξοικονόμηση ενέργειας, όπως είπε, αλλά για να περιοριστούν κατά πολύ και οι φθορές που έχει ο συμβατικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν όλα τα προηγούμενα χρόνια και ο οποίος, όπως είπε, παρουσιάζει κάθε χρόνο φθορά άνω του 60%. Έτσι λοιπόν δημιουργείται στο Δήμο μια υποδομή που θα μπορεί να συντηρείται και να ανανεώνεται. Μάλιστα, όπως είπε, θα φροντίσουν και για άλλες περιοχές της πόλης να στολιστούν. Τώρα, όσον αφορά τις περιοχές στολισμού που επιλέχθηκαν εντός της πόλης, είναι οι εξής: ο άξονας από Μόλο ως ξενοδοχείο Βυζάντιο, μικρά πάρκα κατά μήκος του προηγούμενου άξονα, βασική οδή της πόλης όπως είναι Εξαρτησίας, η Βιλαρά, η 28 Οκτωβρίου, η Ναπολέων Ζέρβα, η Πυρσινέλα και η ΚΑΠΑ Φεβρουαρίου, η πεζόδρομη φυσικά, η πλατεία Πάργης, καθώς και ο στολισμός της κεντρικής πλατείας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ένα μεγάλο άξονα από το Μόλο έως το ξενοδοχείο Βυζάντιο θα τα στολίσουν με ψήρα LED, ενώ όλα τα δέντρα εκατέρωθεν το άξονα, καθώς και τα δέντρα και οι θάμνοι στα μικρά πάρκα θα στολιστούν επίσης με LED. Σε άλλους δρόμους θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα, όπως στην οδό Ανεξαρτησίας, όπου θα τοποθετηθούν φωτεινά αστέρια στα ψηλά φωτιστικά. Ιδιαίτερος θα είναι ο φωτισμός σε κάθε πεζόδρομο, ενώ μια ξεχωριστή και πρωτότυπη, σύμφωνα με τον κύριο Γκόλα, εορταστική πρόταση θα αποτελέσει η κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων. Τους πεζοδρόμους, την αλλαγή απάντηση και το στολισμό της κεντρικής πλατείας. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές αυτό που αφορά η προμήθεια του καινούργιου εξοπλισμού. Είναι όλος εξοπλισμός τεχνολογίας LED, ακριβώς για τον λόγο ότι οι φθορές που υπάρχουν και που υπήρχαν ανέκαθεν στα λαμπάκια παλιάς τεχνολογίας ήταν τέτοιες που ουσιαστικά πηγαίναμε κάθε χρόνο σε μια αντικατάσταση της τάξης του 60%. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε μια αναβάθμιση τεχνολογική που θα μας επιτρέψει όχι μόνο την οικονομία σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας, αλλά και την οικονομία σε σχέση με την αντικατάσταση λόγω φθοράς. Θέλω να πιστεύουμε ότι βάζοντας αυτόν τον εξοπλισμό, τον χρόνο αντίστοιχα οι ανάγκες του Δήμου θα είναι πολύ πολύ μικρότερες, δηλαδή επεμπιστούμε στο 1/4 του σημερινού εξόδου. Παρακαλώ, συνάντως, για τα σχόλια. Όσον αφορά για τις ενότητες, θα πρέπει να γίνει σοβαρός προγραμματισμός, διότι δεν είχαμε καμία παρουσία για τις ημέρες αυτές των λιωτών της ενότητας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμη. Κύριε Δήμη, εκτιμώ ότι είναι παρένεση προς τη Δημοτική Αρχή και την Εκτελεστική Επιτροπή της Δημοτικής Αρχής. Είναι μια παρένεση ότι δεν είναι μια προειδοποίηση, κύριε Πρόεδρε, ότι τέτοιο ποσό δεν θα ξαναψηφιστεί εδώ μέσα.